Τον γνωρίσαμε μέσα από την εκπομπή όταν ήταν και υποψήφιος στις ευρωεκλογές. Κύριε Σεντόνα, καλό σας μεσημέρι. Καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνετε και συγχαρητήρια για τη θέση σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Κιμήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ένας νέος άνθρωπος στο κυβερνητικό σχήμα, με ποιες προτεραιότητες μπαίνει? Κοιτάξτε, καταρχάς το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για αυτόν τον διορισμό. Η πρόθεσή μου είναι να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό. Θέλω ειδικότερα να συμβάλλω στην ενημέρωση των πολιτών για το κυβερνητικό έργο και όχι μόνο, με έναν τρόπο όμως που θα υπηρετεί τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Γιατί νομίζω αυτό ωφελεί και τη δημοκρατία. Είναι προς όφελος της δημοκρατίας να είναι σωστά πληροφορημένοι οι πολίτες. Οπότε θα δώσω τον καλύτερο μου αυτό προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Είναι κάτι που έχετε βάλει σε προτεραιότητα που έχει να κάνει με τη νέα γενιά και θα πάτε να πείτε στον Πρόεδρο να το βάλει στις προτεραιότητες του? Ναι. Είναι πολλά που έχω κατά νου, πρέπει να σας πω. Ήδη έχω ανταλλάξει κάποιες απόψεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι ένας τομέας που, λόγω και της εμπλοκής μου τα τελευταία χρόνια με τα ζητήματα της νεολαίας, των οργανισμών νεολαίας, αλλά και της εμπειρίας που φέρνω μαζί μου από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, γνωρίζω το όλο πεδίο αρκετά καλά και θα ήθελα να φανώ χρήσιμο στο να αναλυφθούν πρωτοβουλίες και δράσεις συγκεκριμένες για να φτάσουμε στη νέα γενιά, διότι υπάρχει έτσι μια, ή μάλλον η σχέση της νέας γενιάς με τη διακυβερνητική εν γέννη, με την πολιτική, είναι λαβωμένη. Και θέλει έτσι ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες τους προς αυτό. Άρα, στο χέρι σας είναι, κύριε Σεντόνα, με την καθημερινή σας παρουσία και σχέση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να τα πετύχετε αυτά που λέτε. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε και πάλι συγχαρητήρια. Πάμε.